Έπαθα μια σοβαρή διπλή λίμωξη, μια ουρολίμωξη και μια λίμωξη στον απνευστικό. Με τη βοήθεια της Παναγίας είμαι λίγο καλύτερα και σήμερα είμαι εδώ, βγαίνω. Και είναι πολύ ε, δύσκολες οι συνθήκες τη ζωής. Δεν υπάρχουν κανόνες υγιεινής, είναι αντίξωες οι συνθήκες. Κάθε πρωί. Πριν βγω έξω, θέλω μία ώρα προετοιμασία. Πρέπει να βάλω τα. Βέβαια, ξυπνώ και βάζω τα κατάλληλα σπρέι σε όλο μου το σώμα και στο πρόσωπο. Τη λίγο τα μάτια. Σπρέι. Τα αντικουνουπικά αλήφαμε όλοι βάζω μετά τα κορδελάκια βάζω τα αυτοκόλλητα παπούτσια μακριά μανίκια για να μπορέσω να βγω, δηλαδή προστατευμένη δεν βγαίνω προστάτευτη. Κάθε μέρα να ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μας δίνεις. Όταν ήρθα την, την παρασκευή το βράδυ. Που, όταν έφτασα, δηλαδή, την, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα γιατί έχω και μια απώλεια μνήμης Όταν έφτασα εδώ και ήρθε και με πήρε ο άντρα μου το αεροδρόμιο, ήμουνα, δεν μπορούσα. Βασικά μου κόπηκε η όρεξη. Είχα πυρετό ε, και δεν είχα αντοχή να κάνω ούτε ένα μέτρο. Δηλαδή παρέλυσα, που λέμε. Τώρα έχω πάρει μια πολύ μεγάλη αγωγή, την οποία θα πρέπει να την τηρώ ευλαβικά τουλάχιστον για 20 μέρε. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει και να κουράζομαι. Τον ανησύχησε, τον άγχοσε. Σα αγαπάει και το ξέρει και το δείχνει κάθε φορά. Εντάξει, δεν το ήθελα καλή μου. Και εγώ τώρα που θα προτιμούσα να είχα όλε αυτέ τι τέσσερι μέρε που είμαι εδώ στο νοσοκομείο, θα προτιμούσα να ήμουν στο σπίτι μου, να ήμουν ήρεμη, να είχα ξεκουραστεί, να ήμουν στη δουλειά μου, να πήγαινα με την ηρεμία μου στι βραβεύσει να κάνω την έκθεσή μου. Δεν το ήθελα. Ε, Κανεί θέλει, Ποιο θέλει, παιδιά, να ακούγεται είναι, είναι, έτσι. έτσι.